Λοιπόν, 136 επεισόδια μαλλιά της Cooking, 3 χρόνια εκπομπή στο ίντερνετ, πόσα media views, πόσος κόσμος, πόσα live, πόσες πίτσες έχουν πει σε κόλλους όταν εδώ την εκπομπή, ένας έως ξέρει. Λοιπόν, από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, εγώ που θυμάμαι, γράφατε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Να έρθει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος σε αυτήν την εκπομπή. Και εννοείται, σας γράφαμε στην πούτσα. Όχι εννοώ, ρε παιδί μου, δεν τύχαινε και δεν γινότανε. Και δεν μπορέσαμε να το καταφέρουμε αυτό μέχρι το τέλος της σεζόν αυτής. Και τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι είμαστε σε θέση να σας το δώσουμε. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η μάνα του Φουντούλη. Παρακαλώ, περάστε μέσα. Α, είναι μόνο εσύ είσαι. Όλη αυτή η εισαγωγή ήταν αυτή για να μπω εγώ. Για τη μάνα σου. Τελευταίο επεισόδιο σε ζώνερ, μαλάκα, το νιώθεις. Κάνεις 3 χρόνια αυτή την εκπομπή, πες μου πόσο μίζερος είσαι στη ζωή. 3, την κάνω. Πόσα χρόνια είναι? Τουλάχιστον 4. Είναι 4 χρόνια. Τον Ντάζ το πρώτο πότε έγινε? Έχει δίκιο, είναι και τον Ντάζ. Ξεχνάω τον Ντάζ. Λοιπόν, άρα ο Αντένα αυτή με τις μαλακίες του, με τα Netflix, να ρούφα τώρα. Όχι, όχι, τον αγαπάμε τον Αντένα, τον αγαπάμε. Τζόρτζι, μόνο εσένα αγαπάμε. Λοιπόν, τι θα παίξεις σήμερα, πες μου. Έκπληξη. Δηλαδή, θα φτιάξουμε κάτι ιταλικό. Τι ωραία μπλούζα φοράς, μάλλον. Είναι φιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες. Δλέμπε, δλέμπε. Ωραίο είναι, μαλάκα. Είναι ο δεύτερος αγαπημένος μου φιάλτης. Το πιάσες! Μεγάλη μπάλα έπαιξες εδώ, μπράβο. Yo, yo, MC Mike is in the house. Μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι. Μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, πες μου. Θα φωνάξουμε κάποιον να μας πει να κάνουμε. Ωραία. Έτσι κάνεις το κρεβάτι και τα κυρίες και κύριοι, δώστε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον καλεσμένο που έπρεπε να κλείσει αυτή εδώ τη σεζόν. Τον Έκτορ από Τρίνι και Σκέ! Λοιπόν, Σεφ! Κανονικά δεν τα χέρια δεν θα έπρεπε να σας τα δώσω, δεν ξέρω αν έχετε πλύνει. Τα συζήτησα που τα είχαμε πριν. Ναι, φαντάζομαι ότι τα είχατε. 3 χρόνια δεν πούστε να σας κάνετε εκπομπή μαγειρικής. Κοίταξε τι μπουρδέλο κάτι. Αυτό σκέφτομαι. 3 χρόνια μαγειρεύεται. Δηλαδή είναι κατάλληλο αυτό το πράγμα. Σεφ, έχει λίγη κατώτριχα σήμερα. Σεφ, έχει τα δίκια σου. Εντάξει. Σεφ, να ξέρει, είμαι μεγάλο φαν. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εγώ είμαι πιο μεγάλο φαν. Αν μα χτυπήσει. Θα φύγουμε, δεν πειράζει, θα κλείσουμε έτσι τη σεζόν. Ό,τι και να γίνει, μην ανοίξει τουλάχιστον. Είναι το τελευταίο επεισόδιο. Ναι, άρα και κανένα χέρι να σα πάσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχετε όλο το καλοκαίρι να τα φτιάξετε. Λοιπόν, ωραία. Θα μαγειρέψεις, ε. Έτσι γίνεται, σεφ, να ξέρεις. Είναι μαλλιά της Cooking. Μαλλιά της Cooking. Θα μαγειρέψεις καρμπονάρα σήμερα. Καρμπονάρα. Καρμπονάρα. Δεν έχουμε κάνει ποτέ καρμπονάρα. Μια καρμπονάρα απλή. Βέβαια, έχετε εδώ υλικά, βλέπω, έχετε πράγματα. Κοίταξε. Σε βέβαια να μαγειρέψει. Ευχαριστούμε ότι με παιδιέ. Δεν σου πω. Φρεσκές. Ναι, ναι. Έλα. Παιδιά, βάζω μια λυφή, δεν έχει περάσει ακόμα. Είναι λίγο κόκκινο. Λοιπόν, ακούστε, να πούμε αυτά μας τα δώσανε από την Κρήτη. Γιατί εκεί είναι το φρέσκο το πράγμα, τα λάνια μου, κεφάλαια είναι η φάση και είναι ολόφρεσκα. Θες να δοκιμάσεις λίγο, φάει λίγο το μάνα, φάει λίγο το μάνα. Λοιπόν, θα κάνω το ντοματοσαλάτα, εντάξει. Ωραία, με το μποντρίνι για να κάνω το ντοματοσαλάτα. Έλα, έλα, σου φτιάξω λίγο το πάσο, δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα, κάνουμε την πουτάνα μου. Όχι, και πάσο. Αν έπαιρνα αυτή το ντοματοσαλάτα, τώρα θα σου φτιάξω το μαγαζί. Όχι, και πάσο. Εφιάλτης στις άκρες του Σινά. Εφιάλτης στη νίκια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί όλα τα αποστολή και μαγειρεύω να σου το στείλω. Να την γράφω. Έχεις, έχεις δημιουργήσει, ξέρεις. Σχολή, μαλλιάτσις. Παιδιά, τι πηγαίνετε σε σχολές μαγειρικές, κάτι ξέρεις επώνυμες. Εδώ μαλλιάτσις, δεν άντε να μάθετε. Έτσι κι αλλιώς, όταν βρίσκεται στο μαγαζί μας, έτσι κάνετε. Παραδειγματίζονται, ε. Ναι, ας πούμε, σέφ, εγώ το πάω τα δυνατά μου. Και να σου πω, βλέπω ότι είναι όλο μακριά πράγματα έχει κρυμμένα. Ξεκινά από το μικρό και πάω και να δει και που αλλού έχει κρυμμένα. Αλλά που να δει αυτό, σεφ. Είναι λίγο ζεούλα, αλλά την κάνει τη δουλειά. Άμα το ρωτήσει τι είναι, δεν ξέρει. Λοιπόν, δεν ξέρει τι είναι. Τεράστιο πυραμίδι. Όχι, βέβαια. Τι είναι. Κοκορέτσι, πράσο είναι. Ναι, ρε, που πράσο. Το θυμάμαι το πράσο, το θυμάμαι. Το έχει ξαναδεί ποτέ το τραπέζι, έτσι πέσα αλήθεια. Είδα ποτέ είναι εδώ και μας έκανε μάγκες. Τον είδες πως κοίταξε το κρασί που έφερες με το 1.54. 1.54. Πήγα να πάρω το χαρτί με τη χάρτινη συσκευασία το κρασί. Φτιάχνουμε λίγο το μπουρδέλο εδώ. Αλλά έκανε 2.24. Να γίνει ανθρώπινο το πάσο τουλάχιστον εδώ το μέρος θα δουλέψεις, ο πάγκος σου. Έχει τρελαθεί. Γαμώ την πουτάνα μου, γαμώ, κοίταξε να δεις. Μην ξανά έρθω και εδώ αυτό μπουρδέλο εδώ, τουλάχιστον αυτό το ξύλο κοπείς.
Αυτή η πούτσα, ας πούμε, να ξυλοκοπείς, παιδιά. Αυτό το έχει κάνει ο Μαλιάτσης έτσι. Πάρα αυτό να ξυλοκοπείς τώρα. Ξέρω, κάτι φιλομαλάκες θα μας πούνε ότι είναι ξύλινο, δεν πειράζει. Καλύτερα ξύλινο από αυτό το πράγμα, δεν είναι. Εδώ θα δουλέψεις, αγόρι μου. Ναι, σεφ. Μάλιστα. Στα έλεγα εγώ. Σεφ, είσαι από την Ιταλία. Μισό Ιταλό, μισό Κερκυραίο. Αλήθεια, εσύ από πού είσαι. Είμαι μισό Χιλιανό, μισό Έλληνα. Εσύ πρέπει να, να το έχει πολύ καλά με το accent το ιταλικό που λέει. Θα πα την πλάκα σου. Άμα μου λε Ιταλικά, να ξέρει, εδώ θα βγουν όλα. Πάμε την πούμπτη. Λοιπόν, αυτό τι. Από άλλο γύρισμα. Άλλα, τα άλλα, από άλλο γύρισμα. Όχι. Αυτό είναι από το πρώτο γύρισμα. Είμαστε στο 140, φαντάζομαι. Πολύ εύκολα, είναι από κάποια ζύμη. Λοιπόν, και αυτό είναι μαχαιροπύρου, να δοκιμάζομαι. Τι έχουμε πλαστικά. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω, πείτε μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε ένα μαχαίρι. Πρέπει να το πλύνουμε για αυτό. Ποιο μαχαίρι! Έχει εδώ. Κάτσε καλά, σεφ. Να κοιτάξει. Την κασετίνα βγάλει την καλή. Κάνει την κασετίνα να εντυπωσιαστεί. Σεφ! Μιλάμε. Ετοιμάζω να πα στην πλακάρα. Πόσο θα χαρώσει, έτσι. Έχουμε αποσκουριασμένο μπαλτά. Σκουριασμένο τρόπο. Έξτρα τέταρτο στο πιάτο σου. Ποιο θα ξέχασε. Ή ποιος δεν πρόλαβε να φύγει. Όχι, μας τα φέραν δώρο τα παιδιά που λέγανε εκπομπή. Τέλεια. Λοιπόν, πάρε ένα μαχαίρι. Αυτό φανταζούμε. Αυτό, ε. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια καρμπονάρα. Βήμα-βήμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει θέλουμε μια κατσαρόλα που όπου μέσα σε αυτή θα βράσουμε την πάστα μας. Πάστα λέει μακαρονιά. Ναι, πάστα. Εσύ δεν μιλάς ιταλικά. Ε, πάστα, μακάστα. Πού είναι πάστα, ρε μαλάκα. Σεφ, αυτό είναι κάποια ηχητικά εφέ που κάνω ντουλάπι. Τέλειο. Ωρε, εσύ φίλοι. Τέλεια, πεντακάθαρη, δεν πειράζει. Έξτρα μίξα, όλο τέτοιο. Γιατί έχει μίξα μέσα το καμπάκι. Κοίταξε, τυχαίο που μαγειρεύουμε αυτούς τους αλίγκαρους, λουμακώνεις, ιταλικά θα πεις αλιγκάρια. Πάει με το στήλε. Ποιο δεν τσεκάρεις μέσα αν έχει εντομάκια. Λουμακώνει, εννοεί, λουμακώνει. Όχι, το καταλάβω. Όχι αυτό, θέλω τα υπόλοιπα. Ταιριάζει. Έλα, μαλλιά σπλίτα λίγο, σπάγα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μαλλιά, θα σου πω κάτι. Παρακαλώ, σε γελάσαμε το μαχαίρι. Τι, δεν κόβει τίποτα. Τίποτα. Κάποτε αυτά κόβανε το πληρωμό. Τα έχει τομώσει όλα. Αλήθεια, λέτε τώρα. Καλά, με καλό. Φωτιά, ξέρεις, προσπάθησε με το μαχαίρι να κόψει το πόδι του τραπεζιού, γι' αυτό δεν κόβει πια. Α, εντάξει. Θα χρησιμοποιούμε και σαν τσεκούρια. Ενίοτε. Μάλιστα. Να σου πω αυτό, μυρίζει πάρα πολύ. Μην σκότωσε με τον Νέκτορα από τζιν. Και μένουμε στην ιστορία σαν να πούμε. Ελπίζω να είναι καρία. Ποτέ δεν είναι. Να σου πω, περίμενε παιδί μου, πρώτα θα βάλει φωτιά να βράσει το νερό. Δεν βάζουμε τα μακαρόνια. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να σου πω, 150 επεισόδια που είστε μακαρόνια θα βράζει. Τι στο διάλογο. Δεν μπορεί το παιδί. Πάνε καροτσάξει αυτό το επεισόδιο. Το ξέρω. Έχει βάλει εγώ, κουστάκι σε εδώ φόβο. Α, ωραία. Όταν βράσει αλάτι, να σου πω παράλληλα. Θα κάνουμε. Η φωτιά στα τελικά, πες του. Φάια! Αυτή είναι διάλεκτος από μια περιοχή της Σαρδινίας, έτσι μιλάνε. Φάια! Το αλατίζουμε. Όχι, θα σας το φτιάξω εγώ καλύτερα. Αυτό είναι προς τα πάνω. Κοίταξε με να σου πω. Για να μην φύγουμε αύριο το πρωί, μπορούμε να κάνουμε πολλές δουλειές παράλληλα. Οκ, πες μου, τι θες να κάνω, το έχω. Λοιπόν, φέρε μου αυγό. Δύο αυγά. Πώς θα φάμε. Βοήθα μου, θα σε κάνω. Τρώνε εσείς μετά ή τα πετάτε. Τρώμε, σεφ! Ωραία. Μια βασίνα, έχεις μια βασίνα, ένα μπολ, ένα μπολ σου μιλάω, έτσι τελείως, ένα μπολάκι. Ένα μπολάκι, ναι. Μια κούπα, τέλος. Μπολάκι έχω. Να το. Βάσινο. Πολύ ωραία. Είναι λίγο καμένο, αλλά... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας θα το φτιάξω εγώ αυτό, έλα, δώσε μου τα αυγά. Εσύ θα πάρεις το μπέικον. Το μπέικον, το αρέσει αυτό που εκεί που πάει. Πολύ ωραία. Πόσο μπέικον έχεις φάει στη ζωή σου. Τ' αρέσει. Αλλά θες να το μετρήσουμε. Δεν πιστεύω να είσαι vegan. Όχι, σε. Εγώ θέλω να πω κάτι, αλλά δεν θέλω να εκνευριστεί ο κόσμος, έτσι. Και εγώ στο εστιατόριό μου προσπαθώ να μην έρχονται vegan. Πώς το καταφέρνεις αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να είμαι τίμιος στους πελάτες μου και για να είσαι τίμιος πρέπει να είσαι ειλικρινής. Ναι, σωστό. Άρα, στο ετρούσκο που έχουμε ένα μενού ντεγκουστασιών, 10 πιάτα κρέας, 10 ψάρι, λόγω του ότι δεν είμαστε εξειδικευμένοι στη vegan κουζίνα και δεν μπορούμε να δώσουμε την εμπειρία, καλύτερα να πάνε κάπου αλλού που τρώνε vegan φαγητό. Όπως στον κήπο μου. Έχει χορτάρει. Κατάλαβες, ε! Ωραία, τίμιο, τίμιο. Κανένα λογαριασμό δεν κάνουμε καλώς πριν. Ξέρεις ότι εκτός από παρουσιαστής είναι ο καλύτερος Έλληνας σεφ που υπάρχει εδώ και χρόνια σταθερά. Ψέματα, μην το αρμήν ακούς. Ξέρεις αυτό. Το έχεις στο μυαλό σου ότι έχει το καλύτερο εστιατόριο σταθερά, ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας. Δηλαδή, σε θα μου μάθει την πλακάρα σου με τη μαγειρική που θα με πάρεις μαζί σου. Θα σε πάρω ταξίδι. Πιπακόλο σίγουρα. Αλλά έχει σκουπίδια. Εδώ είναι αρίχτα. Είναι στο πάτωμα, αλλά αυτό μα. Λοιπόν, πάμε. Ούτε το μπέικον δεν μπορεί να το. Κανονικά, σεφ, με τι αλλαντικό γίνεται η παραγωγή. Με γκουαντσάλε, είναι το μάγουλο το χοιρινό.
Εγώ τσάλε! Το ξέρεις, Ηλία. Όχι, νομίζω ότι γίνεται κάτι άλλο. Θέλω να βρωθεί. Με το φρύδι δεν γίνεται. Μην κουάνεις. Τώρα. Παρμεζάνα φαντάζομαι δεν έχεις. Παρμεζάνα! Ποιος δεν έχει παρμεζάνα! Μην μας κάνεις ρε ζήλη, δείχτου παρμεζάνα. Παρμεζάνα! Όχι ρε μάλλον. Έχω αποθεί μαλάκες, ως κέντρο πανελλήνιες είναι. Μαλάκα σήκε αυτά που τα λάγκα, είναι τρία λεπτά εδώ. Τι είναι αυτό που έδωσε. Τι Μαρτών. Παρμεζάνα! Κεφαλογραφιέρα. Που στο πούτσο είναι μάλλες. Δεν είναι αυτό που λέμε. Ζάνο, Ζάνο είναι, μπράβο, το κατάλαβες. Και την έκρυψε, κατάλαβες. Λοιπόν, ξεκινάς, κόβεις τον μπέικον κυβάκια, αλωρίδες, όπως γουστάρεις. Ολό. Όχι κι ολό. Ρε μάλακα, 3 κιλά. 3 κιλά, δεν θα πάθει να σου πω κάτι. Εδώ θα φύγει το. Θα φύγω με λησμανία σας. Λοιπόν, ξέφερες, θέλω να δεις την τέχνη του κοψίματος. Εκπληκτικός. Πρόσεχε, μην φύγει κανένα χέρι. Έχει γίνει καλό να μαγειρεύει, να μαζεύει. Να κόβει, τίποτα άλλο. Καλό. Το κόψε ένα δάχτυλο. Αλλά άμα δεν κόψεις δεν μαθαίνεις σωστά, σεφ. No pain, no gain. Από όλα τα τίποτα. Πέρι, ε. Πώς το μπούτσο κάνω τα κυβάκια, βάλε κανένα πω. Δεν ανάγκη να το κάνεις. Κάνε το λουρδίτσες, μην μπερδεύεσαι. Να. Έχουμε μήλο πιπεριού. Έχουμε μήλο πιπεριού ακόμα καλύτερα. Φων, πώς σου λέει. Μου ζει καφακί. Σεφ, πάθε την πλακάρα σου, το έχεις ξαναδικομένο. Σε χαρά και αυτό μετά. Πάθε πλάκα. Θε να κάνει το πιθαγόριο θεώρημα εδώ πέρα. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνω πάνω σε αυτό. Θα σε παίρνω στο μαγαζί μου για να κόλπει μπέικον. Ωραία. Μπορώ να φωνάζω του άλλου. Και να λέω κάτω σωστά. Χωρί λόγο. Αυτό μου βγαίνει από εδώ, μου πιέζει φωτιά. Σωστό, το ξέχασα. Αυτό που κάνει τι είναι, σεφ. Βάζω λίγο πιπέρι στο βόδι στην παρμεζάνα. Να σου πω σόδα έχει. Σόδα. Ναι, για να χωνέψει, έχει. Έλα. Φυσικά και όχι. Δεν έχεις, δεν πειράζει. Αφιανωμένο νερό. Όχι. Σπάρκλι νερό. Σπάρκλι δεν έχεις πάντως. Όχι. Δεν πειράζει. Παίζει να έχουν πάνω να πάω. Να πας αν έχεις πάνω. Δεν έχουν πάνω. Πάω μια στιγμή στη μάνα σου, ε. Δεν έχει όντως η Λία Τζάμπα πας. Σίγουρα. Ναι, 100%. Δεν το περίμενε, φαντάζομαι ότι ήταν τα πυρούνια. Εννοείται. Δεν έχω πυρούνια. Ανακατεύουμε το αυγό με λίγη παρμεζάνα. Και τι είναι αυτό όμως, σάλτσα. Καρμπονάρα αυγό. Δεν θα ξεχάσει κάνω κάποια γρμονά. Ωραία. Πολύ καλά. Και το νερό το θες. Κοίταξε να δεις τώρα, δεν θα βάλουμε κρέμα. Θα την κάνουμε τελείως παραδοσιακή. Μόνο με αυγό. Επειδή είμαι και στον όγκο. Καταλαβαίνεις. Είσαι στον όγκο πρωτεΐνη. Θέλω να πάμε σε πίτες. Σεφ. Η λέξη καρμπονάρα είπαμε που βγαίνει. Του μάνος. Ναι, από τους καρμπονάρους. Τι είσαι καρμπονάρι, ε. Όχι, τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι αυτοί που κάνουν κάρβουνο στην Ιταλία, οι καρβουνιάριδες στην ουσία, φεύγουν το πρωί από σπίτι. Και πηγαίνουν και ανάβανε φωτιές με ξύλα και μπλα μπλα μαλακίες και κάνουν κάρβουνα. Και λόγω του ότι ήταν πολύ σκληρή δουλειά, οι γυναίκες τους κάνουν ένα πιάτο που είχε πεκορίνο, είχε μπέικον και μακαρόνια. Και έπεφτε και η στάχτη από τα κάρβουνα πάνω, και λοιπόν έτσι γεννήθηκε το η καρμπονάρα, ονομάστηκε καρμπονάρα. Από τους καρμπονιάρδες, από τους καρμπονάρους. Ακριβώς. Wow. Εξού και βάλαμε και πολύ πιπέρι. Μια χαρά, λοιπόν, θα το βάλεις επάνω το μπέικον. Και βέβαια. Όλο, ε! Ναι. Δεν κολλούσαμε. Όχι, δεν ανάγκη όλο, δεν πειράζει, δεν θα σκάσουμε κιόλας. Α, εντάξει. Δεν σου υποτέχει να ανάψει αυτό. Όχι, σεφ. Κάνα που τέξει το νου σου. Σεφ, έχω ψηλό χεστημάνο μου βασικά. Αλλά το έχω, το έχω. Ακόμα δεν έχει τίποτα, σε λίγο θα χεστεί. Που θα πρέπει να σοτάρει, αλλά βολέ. Τι είναι αυτό, Τάρο, είναι πολύ καλό το πράγμα. Είναι ιταλικά, μη λέτε. Εδώ σοτάρο! Εδώ σοτάρο, εδώ σε άσχημα. Υποθύμησε μου να σου κάνω δώρο. Τι για καινούριε συστήσει εντάξει. Να τελειώνουμε αυτές. Εντάξει, μακάρι. Και να σε κατσαρόλες για να γίνετε δουλίτσα. Γιατί έτσι τώρα εδώ εντάξει, ξεφτιλιζόμαστε. Συγγνώμη κύριε. Το χαράμι θα πάνε. Χαράμι. Στο τζάμπα εμείς είμαστε μέσα. Βρε μαλάκα σκάσε. Τους χρειαζόμαστε. Λοιπόν. Μια σπέργολα στην πιλωτή θέλω να θέλω. Λοιπόν. Εξήγησε τι είναι το εντάξιον. Το εντάξιον είναι παγωγική εστία. Αυτό πράγμα πότε θα βράσει, μεθαύριο, ε. Ναι. Θέλω να κάνουμε καμιά άλλη δουλίτσα τώρα να είμαστε δεν καθόμαστε. Ναι, πες. Παίξουμε κανένα χαρτί. Τι θες να κάνω. Ξέρω εγώ, τι θέλεις. Κάνε κανένα που σάπει κάτω. Καθάρισε τουλάχιστον γαμό την κουτάρα μου. Θέλεις να κάνουμε και δεύτερη συνταγή μου. Άλλο ένα κερατό μου γαμό. Αλέξ, μπορείτε να το κάνετε. Δεν γίνεται, μαλάκα να σηκώσει κουμπούτσο, ε. Πάντω είχα στην κουζίνα, θα σου είχε γαμίσει. Θα είχε σκάσει 15 κιλά σε δύο μέρε. Κομμάτι, κομμάτι. Όλοι τι καλύτερο. Μαλάκα τελευταία επεισόδια δεν το πανελλήνιες. Λοιπόν, πάρτε. Τι πρέπει να κάνω, θα βάλω κλάματα. Θα κάνουμε, θα τελειώσει η εκπομπή. Έχετε το λόγο μου, του χρόνου θα γίνει μάγειρας. Μόνο το καλοκαίρι θα σου κάνω ιδιωτικά, πώς θα λένε, εντατικά μαθήματα μαγειρικής. Μακάρι, μακάρι. Μην το ανακατεύεις εσύ, δώσ' το μαλλιάτσι. Κάνε μαλλιάτσι, ανακάτεψε. Μάλιστα.
Χριστέ μου, βοήθεια. Μην το γαϊδεύεις ρε, κάντε ρε φλόρε. Θα πω με πάρα πολύ. Καλύτερη εκπομπή όλων των εποχών. Μαλάκα μου έχουν πάει καροτσάκι. Μέσα να κατέβουμε, όχι γύρω γύρω. Παναγία μου. Για μπορείς να μην κολλάνε στην άκρη. Μάλιστα. Με το χέρι που έχεις μάθει. Τι χέρι μου πόνο. Έχει ρακά, έτσι έρθανε τον πόνο. Μην πάμε. Κάνε έτσι, μαλάκα, ποιος τι γάμι κάνε. Πώς έτσι. Δεν γίνεται έτσι ακόμα, παιδιά. Κάτσε κάτω, πρέπει να κάνουμε. Ρε πείτε στο κάτω. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, μην κάνουμε ζημία στο ξένο σπίτι. Δικό μου είναι. Αδικό σου. Μάλιστα. Λοιπόν, πού τα μακαρά μου. Θα βάλουμε αυτά εδώ. Ναι. Δεν κάνει μια καρμπονάρα. Έχω και βίδες. Έχεις και βίδες. Πού είναι βίδες. Να δεις. Είναι αυτές που σου λείπουν. Έχουμε φύγει εκτός νοικιάς τώρα για ιδίως. Τώρα κοιτάξε η λογική. Κάτω από το χαλάκι. Λοιπόν, πρόσεξε κόλπο για τον κόσμο σπίτι. Όπως είδες δεν βάλαμε λάδι στην καρμπονάρα. Ναι. Το μπέκον έχει αρκετά λιπαρά. Και δεύτερον, θα γίνει πιο τραγανό. Ωραία, κοίταξε τώρα εδώ. Όταν αρχίσει και βγάζει όλο το λάδι κάτω, το μαύρο που βλέπεις, δεν είναι καμένο, ναι. Θα ρίξουμε λίγο ζουμάκι. Από πού? Από την κατσαρόλα, από την γρίση, από το φέτα. Και από εκεί, ναι. Στο τέλος όμως, κάτσε, βιάζεσαι. Και όποιος βιάζεται, πεθαίνει γρήγορα. Λοιπόν, και μετά θα κάνουμε το ζουμάκι αυτό, θα ρίξουμε τα μακαρόνια μέσα. Και θα τα δες εσύ. Ναι, θα δέσω. Πέρες κι μου. Έχεις πόντου, το δεύτερο. Τι να δέσω. Βλέπεις τι γίνεται εδώ, δύο χρόνια, τρία! Εντάξει, αυτό δεν πειράζει. Ποιο ήταν το φαγητό που ήταν πιο πετυχημένο σε εκπομπή, το πομπόν. Πώ το κάνατε, με κροκύματα ή. Εδώ στο τηγάνι, βάβα τη φλάκα, δεν ξέρω τι γίνεται το καλά που έτσι. Ήταν λε και μου κάνανε μάγια. Μου λέγανε πήγαινα και το έλεγα στου φίλου μου και όλοι μου λένε περίπου ηλίθιο. Κοίταξε, θέλει αγάπη, δηλαδή. Τι έχει, θέλει. Απαλά, όχι τα καντούκα, τα καντούκα. Απαλά, όχι, κοίτα, σε έφυγε τα πάντα, πάντα πλάκα. Δηλαδή, μαθαίνει γρήγορα. Έτσι, έτσι. Εσύ και ο Ρόμπο Ιφρέντη. The Italian Stallion, πάμε. Italian Stallion, δεν έχει τίποτα. Ρόμπο Ιφρέντη. Πώ ξέρει αυτό που λένε, ε? Ξέρει τι λένε για του μαγείρου, ε? Τι. Τα μαγείρια και οι παπάδε οι καλύτεροι γαμιάδε. Αλήθεια! Εσύ δεν μαγειρεύει. Όμω μπορεί να γίνει παπά. Μπορεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε κομπλέ. Τώρα τι κάνουμε, τσι. Παίρνουμε ένα βράσκο το μπουρδέλο εκεί. Μπορεί να το κλείσει λίγο. Ναι, εννοείται. Αλλά έχει αρχίσει και πηδάει το μπέικον. Δεν θα το βάλουμε στο μάτι μα, πάει το μπέικον. Μέχρι και το μπέικον πηδάει. Όντω, κοίταξε μόνο και το μπέικον πηδάει. Μπορεί να το βοηθήσει, μου λέει. Εγώ το διασκεδάζω σήμερα. Δεν αργέσει. Σίγουρα. Δεν θα πάρει φόκο όμως. Είναι σαν να σε προετοιμάζω 140 επεισόδια και δίνει σήμερα μια φορά εξετάσει. Έχει πολλέ τίποτα. Ράζει λόγο για lower. Για πάλσο είναι. Πάει καθώς, αυτό. Να σα ξαναδώ ένα. Είμαστε και πολλοί. Αφού θα κάνουμε. Θα την κάνουμε ανάμεικτη. Θα βάλουμε μισό από αυτό, μισό από αυτό. Ναι. Θα βάλουμε μαζί. Πα στα μίστα. Έτσι λέγεται. Άμα δεν έχουν τον ίδιο χρόνο βρασμού. Θα τα φτιάξουμε να είναι. Ρε μαλάκα, πέτυχε στο κάτω. Όχι, ρε μαλάκα. Έλα και τώρα μάθω. Ρε πούστη, το πρόβλημά του είναι αν δεν έχουν τον ίδιο χρόνο βρασμού. Το ότι εδώ μέσα είναι μπουρδέλο και μισό. Ότι τα μαχαίρια δεν κόβουν, ότι τα ξύλα που πιστεύει σαν σκατά, τα μακαρόνια δεν πειράξαν, έτσι. Το γαμημένο. Μαλάκα, δεν σε βάζει μαλλιάτσι τώρα, μα το λέει. Θα το πίσω, κοίταξε τι έχει φέρει. Ένα τελάρο ντομάτι και να το πάει τελάρο πιπεριέ. Δε και θα πούμε σε βιβλίο γκίνε για 40 χρόνια. Και μου λέγεται και κοιτάξτε μακαρόνια. Θα μαγειρεύουμε καρμπονάρα κατά τα άλλα. Μπράβο ρε πούστη. Μπράβο. Εσύ φταίς γι' αυτό φαγιό. Όχι, δεν φταίω εγώ. Εγώ νομίζω αυτό φταίει για όλα. Το τέλος θα λιτσάρουμε. Μπράζει, κοίταξε. Λοιπόν, έλα, ρίχτα μέσα. Φέρτο. Ρίχτα όλα. Αυτό. Ωραίος, παραλίγο. Έλα, δοκείς. Και ξέρεις είναι πλάκα, ε. Θα γίνει γαμώτα φαγητά. Όντως. Μακάρι γιατί δεν έχω φαγητό στο σπίτι μου, έχω τα πράγματα. Ναι. Τρώω αυτά τα ζουζούνια που έχουν ζήσει εδώ πέρα. Έχουν πολύ πρωτεΐνη μου φίλοι για αυτό. Πιάσε. Βλάκα που πήρε πάνω σου. Τι ψάχνεις, έρνα βοηθήσεις. Να σου πω, θα κάνουμε τίποτα άλλο μετά από αυτό. Μετά θες και κρέας. Τώρα τι είναι αυτό, πολύ εδώ. Πάντα θέλει κρέας. Δεν κοφτέρει ποτέ από την πρώτη φορά που το δοκίμασε. Δεν μπορεί να το αποκοτήσει. Ήταν μικρός που το δοκίμασε, αλλά το άρεσε πολύ. Δεν έχει πάει καροτσάκι να λέξει με την αρχαία. Δεν έχει πάει μέχρι την Ακρόπολη. Τι είναι αυτό εδώ. Για σούπα, ε. Δεν έχουμε εδώ μια μαλακία. Θα σε φτιάξω τώρα εγώ, σέρα. Έχει σου ρωτήρι, το είδα πριν.
Συρωτήρια κόλλες του, ω! Λεβόν, θα φας όλη την πουτσα, ε! Είναι ποντρίνη εδώ και κάνει το μάγκα! Κάτσε να φωνάξουμε κανένα από τον δρόμο να στην πήρε, μαλάκα! Δεν μαλάκα, θα πει ο ταχυδρόμος και θα μαγείς Παναγίες, μόνο αυτό είναι εδώ! Λοιπόν, εδώ είμαστε μια χαρά! Πάμε! Ανακάτε που και που! Ε, καπίτα! Την γλώσσα μου μιλάει. Πάμε, την πούμε την πάπατα. Κάει καγαμό το σπίτι. Καίει το ζεστό νερό. Εγώ έχω πάει μια φορά στη Ρώμη. Ναι. Και γαμάει γενικότερα. Εννοείται. Θα κάνω και τα γαμούνι όλα. Είχα πάει τότε που γιορτάζαν αυτό τον Πάπα ρε, και γινόταν της πουτάνας και βγήκε ο Πάπας και έκανε χέρια ψηλά και δεξιά και αριστερά. Ήμασταν όλοι λίγο... Και από τότε δεν ξαναπάτησε τον να μην τον αφήνουν να πάρει, πήρα το διαβατήριο. Δεν ξέρω εγώ τι. Συγγνώμη, εσύ που βρέθηκε στη φάση με τον Πάπα. Πήγα εκείνη τη μέρα που ήταν. Επίτηδε, είναι πολύ θρησκό. Αυτό με του καπνού και τα τέτοια. Όχι, ρε! Με του καπνού δεν θα πεθαίνει. Δεν πεθαίνει, όταν πεθαίνει, ξέρω εγώ, τώρα μπορώ να κάνω και λάθο, αλλά κάπω έτσι είναι. Βγαίνει μαύρο καπνό, ξέρει συνέχεια. Όταν δεν έχω αποφασίσει ποιο είναι ο Πάπα. Όταν βγει άσπρο καπνό, θα πει ότι αποφασίστηκε ποιο είναι ο Πάπα. Και να σου πω πώ το κάνουμε να βγει άσπρο καπνό. Του πάει και το σκάει από κάτω. Κάτω, 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 κάτω. Ναι, μπορεί. Κοντά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πάντω τότε είχα πάει και έκανα ένα χαμό και βγήκε ο Πάπα και μα ήταν όλοι. Και τρελάθηκα. Το πει το μοντούλι μα. Ναι, βγήκε σε αυτό το τετράγωνο μαξάκι με τα λεξίσφαιρα τζάμια. Ναι. Και μα έκανε όλοι σοκ. Ποιο δεν μπορεί να μα σκοτώσει. Τι είναι αφεντικό. Αλτέντε. Γαμό το σπιτάκι. Θα σου πω κάτι. Υπάρχει το αλντέντε και το αλκιόντο. Ποιο? Τι είναι βρισκή, τι? Σε βρίσκε κάτι από μάνας. Αλκιόντο τι είναι? Λοιπόν, το αλντέντε όταν είναι αλντέντε, είναι όταν κρατάει στο στόμα, το αλκιόντο είναι καρφί. Ορισμένα μακαρόνια τα κρατάνε σαν καρφιά, δηλαδή πολύ σκληρά και λέγονται αλκιόντο. Δηλαδή το καβλί μου είναι αλκιόντο στο στόμα σου. Ακούσε μου, αυτό είναι αλκιόντο. Και τι τα τρώμε έτσι? Λίγο πιο παρασμένα. Τι αρκέσαι κάνουν, βοηθάνε στη χώνευση. Αλήθεια. Ναι. Και δεν μου κάνει αλκιόντο, ρε μαλάκα τότε. Γιατί εσύ, άμα δεν είναι βρασμένο φουλ να λιώνει, δεν το τρως. Πώς να πα. Λαπάδα θέλει να πα. Αράστα να πάνε να βράσουν. Θέλουμε ακόμα 45 λεπτά να τα φας. Σε έβγαινε και σε βρήκα εδώ, είδα μια τεχνική που κάνουν τώρα που είναι τη μόδα, φλωρική, που τα καβουρδίζουν τα μακαρόνια. Ισχύει αυτό και μετά τα βράζουν. Ναι, και προσφέρει κάτι ή είναι έτσι χύψτερο βλακία. Πρόσεξε τώρα. Στην πάστα μιλάω 22 διαφορετικές γλώσσες. Θα σου πω κάτι. Όταν η τεχνική της πάστας γίνεται σαν το ριζότο, λέγεται ριζοτάρε. Ξεκινάς από το μηδέν. Σύμπαν το καβλάρε. Δηλαδή ρίχνεις τα μακαρόνια ομάτα, σοτάρες λίγο και βρέχεις. Και γίνεται σαν ριζότο. Αυτή είναι η διαφορά μόνο. Δεν δίνει κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Ίσα πολλές φορές όταν τσιγαρίζεις πολύ το μακαρόνι. Ρουφάς και τον τρομπόνι. Εγώ λέω για τύπο κρυφαράκι όρζο που το κάνουν με την ίδια τεχνική. Για κανονικό μακαρόνι. Κανονικό μακαρόνι. Γίνεται και αυτό έτσι. Φοβερό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μετά μια μακαρόνα, ας πούμε έτσι με την τεχνική. Κάνε μια μυθμή και στο μακαρόνι. Να φέρεις 10 κιλά στα ακούς. Πάρα φέρω. Πόσο έχω 6 ευρώ. Φτάνε, φτάνε. Για μια δαγκάνα. Λοιπόν. Πες μου τι πρέπει να κάνω. Θες να πετσοκόψω κάτι. Τίποτα ακόμα, σε λίγο. Πετσόκοψε αυτόν εκεί δίπλα γιατί πολύ τώρα. Μπορείς να ρωτήσεις κανεί. Ρωτώ τον κι άλλα, Ηλία. Ηλία, ρώτα μου. Θέλω να δω κάτι. Τι θες να δεις? Αν θα το λέω τον καρφό. Τι διαφορά έχει ο δικός μας ο Αστακός ελληνικός από τον άλλο του Ατλαντικού με τις δαγκάνες? Θα σου πω κάτι άλλο. Ξέρεις που έχει τα αρχίδια ο Αστακός? Αυτό το ξέρω. Ο μαλλιάς δεν ξέρει. Στο λογαριασμό. Πώς γαμάει ο Αστακός? Όπως είσαι γαμίσω εγώ τώρα δεν κάνω να φανταστικά. Τέλεια. Τέτοια πουτσα δεν έχω ξαναπάει στο πουλί. Πω, μαλάκα, έχω βάλει και στις τσέπες έχω βάλει. Αχ, μαλάκα, έδωσα τα μάτια μου. Ένα λεμοπέδι να θέλει τώρα να περάσει όλοι από εδώ. Έχουν περάσει από όλοι από εδώ, ε. Σκαρμούτσο, σκοντιζά. Έχει έρθει σκαρμούτσο, σκοντιζά, αλλά ήταν πολύ τέτοιο. Και έφυγε ζωντανό, γλίτωσες. Γλίτωσα. Ωραία, είναι και τελευταία σου. Ήταν λάθος. Καλά κάναμε τόσα χρόνια και δεν είχαμε γλιτώσει, μαλάκα. Κάθε σεζόν και ένα σεφ και τώρα πρέπει το ποτήρι. Τώρα που θα οικονομήσει πολλά λεφτά. Από τι? Θα... Γιατί δεν κάνουν αυτό. Οικονομάνε λεφτά πολλά, ξέρω εγώ, Τζόκερ, Λότο, και αντί να κάτσουν σπίτι του, ανοίγουν και μια ταβέρνα και ένα εστιατόριο. Ναι. Θα το κόμμετα να σε φτιάξω. Ωραία, μακάρι, σε παρακαλώ, θέλω να είμαι εκεί να το δω αυτό. Δεύτερη μέρα να έρθει. Δεύτερη μέρα. Μέσα, ακούμε μέσα. Σαν τον εφιάλτη. Σαν τον εφιάλτη και χειρότερα. Ό,τι γαμούσε εφιάλτη στην κουζίνα για του πιτσιρικάδε που ακόμα δεν τον προλάβατε στην τηλεόραση. Είναι μια εκπομπή που μπορεί να τη βρείτε στο YouTube με τον Έκτορα Ποντέλη που πάει και γαμάει εστιατόρια.
Όχι κυριολεκτικά. Κάτι σαν αυτό που γίνεται εδώ τώρα. Πάει και του κάνει μάγκε και του πιάνει γιατί είναι λίγο καλύτερα από μένα στη μαγειρική. Όχι, τα τρώει παραβρασμένα τα μακαρόνια. Όχι, δεν το. Πώ θα τρώει. Αντέντε. Ή αλκιόντο. Το αλκιόντο είναι το σκληρό, ε. Δεν θα σου πει τίποτα εσύ. Φτιάξει τα αλντέντε όπω πρέπει. Φτιάξει τα σωστά, ναι. Τι να τα βρίσκω εδώ μέσα. Όχι, άστα εκεί. Τι έχει εδώ μέσα, ξέρει, σου είπε. Τι είπαμε, και μάσκε, πες μου αν θυμάσαι. Αυγό, λαζάνα και πιπέρι. Και δεν βάλαμε κρέμα γάλακτος γιατί δεν κάναμε φυσική. Δεν έχει σόδα, ναι. Ρούχα το καβλί, ρε μαλάκα. Βάλαμε νερό όμως. Βάλαμε νερά. Θυμάσαι. Εσύ δεν πετάγες, ρε μαλάκα. Βάλαμε σωρίτσα λίγο νεράκι, είναι μπάσκε βγουν τα μακαρόνια ανθρώπινα. Σεφ, εγώ πιστεύω στην τύχη κυρίως. Στην τύχη πιστεύω κι εγώ. Αλλά νομίζω θα γίνει φασούλα. Λοιπόν, μένω φαγητό ποιο είναι. Αγαπημένο φαγητό, αλήθεια είναι η εμπανάδας. Τι είναι αυτό? Χιλιάνικο φαγητό. Α, μου το έδειξες σε βίντεο. Ναι, είναι γαμάτο. Εμπανάδα, ε. Ναι. Καλά πίνει λίγο εδώ, είναι και μεγάλη αξία, εντάξει τι να λέμε. Μας έχει μεγαλώσει από τότε που ήμασταν μικροί. Πίνεις δεράκι, ε. Ναι, για να πάει... φανταστικά. Για να πάει πίεση κάτω μετά. Φλωρού μπασί. Έτοιμα, ναι, σεφ. Πώς δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Πάρτο. 20 λεπτά βράζουνε. Θέλω να ξέρεις, εμείς παίρνουμε τα πιο ακριβά υλικά που υπάρχουν. Το βλέπω, έτσι. Και φρέσκα, τόσο φρέσκα που περπατάνε μόνο. Ένα κιλό μακαρόνια 34 λεπτά. Δεν βράζουμε τίποτα. Κολόριζα να κάνουμε φιάλη της κουζίνας στο ίντερνετ. Όχι, βέβαια. Ψήνεστε να κάνουμε φιάλη της κουζίνας στο ίντερνετ. Να τις κάνει ποτήνι με κοπρού, ο οποίος βγήκε να τους ρίχνει Παναγίες και να βλέπετε τη μάπα του εδώ πέρα κοντινό. Και να βάζει τέτοιο, τον expert του, να έχει τον expert του φωτό και να είσαι εσύ. Πακαρίσμα ρε λουλού. Όχι σεφ, δεν καίγομαι, γαμπού το. Αντέντε. Κάτσε λέω, θέλει λίγο αλάτι. Το πιάσε, θέλει λίγο αλάτι. Το πιάσε, αλλά κατάλαβε κιόλας. Λίγο αλάτες έδωσες δύο θάλασσες και έδωσες. Κοίτα πως το ανακατεύω. Άνοιξε μου αυτό τώρα, άνοιξε αυτό. Να είναι ζεστό. Το κέρασε. Πολύ ωραία. Πάμε, το κάνουμε. Το κάνουμε, το κάνουμε. Είναι αρκετά. Τα κάνουμε τώρα. Τι. Λίγο νεράκι εδώ. Τι κάνει ρε μαλάκο σεφ. Ξέρει τι κάνει. Κλείστο, κλείστο. Φουντούλη μου, την έχεις βγάλει πολύ καθαρή σήμερα. Είμαι λίγο χαλαρός και παίρνω φανταστικά. Μπλούς περνάει τέλεια. Δεν κάνει καν. Πρόσεχε το πάρεις και γλιστρήσει μετά. Πιάσε την καθαρόνα λίγο αυτή. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί πέφτω έτσι. Λοιπόν. Τι έχει μέσα. Εδώ. Έχω ξεφάει. Εντάξει. Το βάλω στην άκρη. What's good. Μαλιάτσι, έλα λίγο εδώ. Ω! Σειρά σου. Κάνω εγώ. Κάνω λίγο, κλάψε, κλάψε, κλάψε. Μπορεί, το κάνει ρε μαλακές. Πω, παιδιά, απίστευτο, ε. Το κάνει. Είσαι θεός. Μαλακα, μπράβο. Ωραία. Σπάσε καρπό. Ο Ρότζερ Φέντερερ της κουζίνας, όσο πω, θα ξαναρθώ μέσα, δεν πάνε. Ναι, μόνο γάτι θέλει πατάτε. Ρίξε και τον μπέικον από εδώ. Ρίξε και τον μπέικον, έλα. Θα το φάω, ναι. Ο Ρότζερ Φέντερερ της κουζίνας, εσύ είδες. Αυτός δεν έκανε μια διαφήμιση με κάτι μακαρόνια. Ναι, το boost. Τι δουλειά έχει ο Ρότζερ Φέντερερ με τα μακαρόνια, ρε μαλάκα. Κανείς δεν κατάλαβε. Δεν πήγε να φας καμιά πούλσα από τον τζιτζιπά, μαλάκα, που δες και μακαρόνια. Προκλήτη επίσης. Εγώ μαϊντανό. Μαϊντανό εγώ. Έλα, ηλία. Μουλάκι, βάλει πήγες να με δώσεις στεγνά. Έλα, σεφ. Αυτός εσένα είναι ο γάμος την πιτάνα μου, γάμο. Πέρατε με ένα μου. Ρε, αρχίδι! Τόσα χρόνια είμαστε φίλοι! Τελειά να με ταπεινώσεις! Και εσύ έκαμε με έδειξε στο Μαϊντανό. Θα θέλει πλήσιμο, μαλάκα, δεν το βοηθά. Θέλει πλήσιμο. Έχουν πέσει κάπου, τα έχουμε ρίξει μέσα. Ναι, το μπέκον έχει βάλει κάνω. Χρειάζεται πλήσιμο. Κάνε πάλι όλη την τεχνική, σε παρακαλώ. Σεφ, κλάψε! Πόμο σκόνη το έκανε, δεν υπάρχει! Τι ψηλό το πάει αυτό! Σεφ, τέλεια! Πούδρα! Κάνουμε λίγο. Κάτσε λίγο. Θα σου πω, τουλάχιστον δεν πρέπει να το στεγνώσεις λίγο, ρε πούστη. Λαφάς έχει γίνει γαμό την πατάτα μου. Μια ώρα στο λίγο. Μια ώρα. Δεν είναι λόγο. Δεν είναι λόγο. Πάμε. Θα το ρίξουμε χοντροκομμένο, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς. Αυτό χοντροκομμένο. Εγώ δεν έχω δει πιο λεπτό. Μαλάκα φαίνεται ντόπα, ε. Ρίξε λίγο πιπέρι επάνω. Πιπέρι. Πιπερώνει. Άλλο η Ρώμα! Το πιπερόνι! Κατευθείαν από το Βατικάνο! Πλαστικό! Απλά λέει λέξεις. Δείξε ότι είσαι Βατικανός. Καλά δεν καίγεσαι.
Έλατε, τι στο διάλο δεν έχεις γευτικούς κάλικες. Σκοτώσει όλους. Δεν γίνεται με τίποτα. Ω, φιλέ, έχει γεύση. Έχει γεύση, έχει γεύση. Βάλε και λίγο πιπέρι. Α, ναι. Λέει ένα από τον Πάπα. Έλα. Πήγα και του λέω, καπελά, τελώσε μου λίγο το πιπέρι. Βάζω εγώ ακόμα. Βάλε πιπέρι, βάλε. Πιπέρι! Ναι ρε, μην είσαι φιλόλος, βάλε πιπέρι. Πού, μαλάκα παρμεζανά. Να ξέρεις ότι και τα μπαίνει και τα βγαίνει. Παρμεζανά. Εντάξει, έλα. Θες να δοκιμάσεις λίγο. Πολλών νομίζεις. Για να δούμε. Πού το βρήκε το πλαστικό του. Το πέρα μαζί μου. Δεν ήξερα τι θα βρω εδώ μέσα. Λοιπόν. Εντάξει. Μαλάκα, κάναμε ένα πιάτο. Ναι, εσύ το κάνεις. Εγώ γελάω μόνο. Εντάξει, ε. Καλό τη χρονική. Πώς το λένε. Μαλάκα, δοκίμασε. Δοκίμασε. Σπάρ' τα αρχίδια. Μαλάκα, με έχεις δώσει δύο φορές σήμερα. Που σου πήρε με μια πυρουνιά όλο το κατσαρόλι μου. Ναι. Πες μου πώς είναι! Κολασί! Περφέτο! Μια χαρά. Α? Μπορείς να με λες... Την Μπάτζιο. Την Μπάτζιο. Ωραία. Με λες, την Μπάτζιο. Χάνω τα πέναλτι. Ρε, πώς τι μας γάμισε. Τι μας θύμισε τώρα το μέλλον. Χάνω το πέναλτι και μετά βγαίνω στην Πέψη έτσι και λέω, ωρε, πούς τι, τον έπαιξα τότε. Τον ίδια είναι. Κλάψε, ποντρίνο. Ναι. Μου μαλάκα. Πάνε λίγο σου πέσει η ηλικία. Α, τουλάχιστον έχει ωραίο τέτοιο ωραίο για σερβίρισμα. Τουλάχιστον μπορεί να σερβίρει, νομίζω. Σε θε να πάρει την πλακάρα σου. Ναι. Έτσι θα το έδινα σε ένα από τα μαγαζιά σου. Δεν είναι προσωπικό. Να ξέρει τα μαγαζιά είναι όλα με τζάμι και βλέπουν την κουζίνα. Αλλιώ. Για του μαλακέ αλλού. Πάντω στου ανθρώπου να πάμε πάλι. Φέρε άλλο πιάτο. Φέρε άλλο πιάτο. Στο δεύτερο θα είναι δικό να ξέρει. Να σου πω και μα βλέπουν. Όχι, τώρα δεν μα βλέπουν. Κάνε μου ότι δεν μα βλέπουν. Ωραία. Θα προσπαθήσω χωρί χέρι. Μου λέει τι λάσπε. Ναι, μαλάκα. Ο φιντήρη περνάει τέλεια. Το σπασικλάκι, μαλάκα. Έλα, βάλε και ένα μέντενα από πάνω. Θα κλάψει, σου λέω τώρα. Το φίτσα, έλα. Σα πει μα κλάσει. Τράτα. Χειροκράτημα, παιδιά. Μπράβο, ρε! Μπράβο, ρε! Πώς να το χρεώνεις αυτός ο εστιατόριος. 200 χιλιάρικα. Το πρώτο σου παιδί. Θα έρθω με φτύρο και θα το πάρω. Λοιπόν, θα το πω. Την κάβλα. Την κάβλα. Αγαρόνια την κάβλα. Μαλακό, τι κάνεις. Θες να το διορθώσουμε λίγο να το κάνετε να φάνε κι όλοι. Τι να διορθώσεις. Τι να διορθώσεις. Τι να διορθώσεις. Έχω πυρούνια. Ο Ηλίας ενθουσιάστηκε. Μα πώς γίνεται να μην έχει τρέμα γάλακτο. Γαμάτο, ε. Ναι. Έτσι είναι και τον άλλο. Έλα, πάρε πυρούνια. Με πλαστικά και επλημμένα. Είσαι θεός. Αλήθεια, τι. Έλα, Μανούλη. Έλα, πάρε. Μαλάκα, πώς γίνεται να είναι όμως έτσι σαν σάλτσα. Και χωρίς σόδα, ε. Ναι. Μόνο με νερό. Όπω, με σόδα δεν γίνεται. Κάνει σόδα. Η σόδα το κάνει να κάνει κρέμα σαν κρέμα γάλακτο. Γιατί μπαίνει μέσα στην παρμεζάνα ή από το αθλητικό τη σόδα. Το βάζουμε σε δυνατή φωτιά. Και δεν προλαβαίνει το αυγό να ψηθεί. Άρα γίνεται κρέμα. Ρούφα ρε μαλάκα! Ωραία μαλάκα τι είπε! Ρούφα γνώση. Από τον Ποντρινάουα. Μα αυτό ήθελα. Πες και κύριε. Και εμείς δεν είχαμε σόδα ρε μαλάκα. Αυτό είναι το επεισόδιο. Έκτορα, άμα το χειμώνα μακριώσει και βουλώσει μύτη σου βάζει Μποτριβίν. Ναι. Εντάξει, ήθελα να βγάλω τα τσιόμουνα. Συγγνώμη! Ήταν απέσιο μάλλον. Κυρίε και κύριοι, κάπως έτσι τελειώνει το μαλλιά της Cooking για αυτή τη σεζόν. Ξεκινήσαμε σπαστά. Στη συνέχεια είχαμε κάθε Παρασκευή. Ήταν γαμάτη σεζόν, ήταν περίεργη. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα views. Ευχαριστούμε που ακόμα στηρίζετε και βλέπετε αυτή την εκπομπή με τόσο ζήτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι ο καλύτερο γκλίφε. Είσαι ό,τι καλύτερο αξιμίτι, ο μέτρα που τσάκι συμπέκτορα. Αυτό είναι στο εστιατόριο να φάμε. Το τρίτο πόδι. Το τρίτο πόδι τη Ιταλία, έκτα μπορείτε και κύριοι. Θα έχουμε το Instagram κάτω να πάτε να το δείτε. Ανεβάζει γαμάτα stories. Πάει και δέρνει του ανθρώπου που δουλεύουν. Είναι τέλειο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πάρα πολύ όμως. Θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Δεν έχουμε ιδέα ούτε εμείς. Πραγματικά δεν θέλω ούτε να σας τρολάρουμε, δεν θέλουμε να σας κάνουμε πλάκα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Ευχαριστούμε που το στηρίζετε τόσο πολύ. Κάνετε τόσα πολλά views σε μια εκπομπή στο ίντερνετ τόσα χρόνια! Δεν ξέρω στον Μπούτσο ποιο μένει, την πίνετε όταν τη βλέπετε αυτήν την εκπομπή. Αν την πίνετε και νάστηκε τίποτα, Αλέξη. Τέλος πάντων, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Δεν χρειαζόταν. Καθόλου αχρίαστο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό καλοκαίρι, καλά πανιά. Ήταν το μαλλιά της Κούκκιν στην τέταρτη σεζόν του. Ρουφίχτε, ρουφίχτε πέος, γεια σας. Μαλλιάτσι, σε γαμάνε και παλιάτσι, μαλλιάτσι.